Λοιπόν, σου έχω καταπληκτικό άνοιγμα, φοβερό ρίξιμο, το οποίο έχει να κάνει με έναν συνδυασμό του οροσκόπου σου, αν δεν το ξέρεις θα σου πω τι θα γίνει, ειδικές κάρτες μυστικές ταρό, μυστική ταρό των στοιχείων και χαλ, ειδικές χαλ G, εντάξει. Λοιπόν, τι θα κάνω. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής. Ο οροσκόπος. Ο οροσκόπος ισχύει από πάντα, από όταν γεννιόμαστε. Εάν τώρα δεν ξέρεις τον οροσκόπο σου, τότε θα πας με το ζώδιο. Θα βάλεις το ζώδιό σου. Αν είσαι δηλαδή γης, του αέρα, του νερού. Οι κάρτες των μυστικών στοιχείων, βέβαια έχει κι άλλες εδώ πέρα, έχει κι άλλες αποτυπώσεις, υποστηρίζουν λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία, τα ζωδιακά, και εδώ υπάρχουν ζώδια σε αυτή τη χαλτζή. Έχει και αστρολογικές κατευθύνσεις. Θα είναι πολύ ωραίο το άνοιγμα. Οπότε, αν δεν ξέρεις τον οροσκόπο σου, θα βάλεις λοιπόν το ζώδιο. Εντάξει. Μην μου πεις τώρα ότι δεν ξέρεις το ζώδιό σου. Οροσκόπος, μάλιστα. Και βγαίνει μία κάρτα, πετάγεται εδώ μία περίοδος όπου πολλά πράγματα φαίνεται ότι αλλάζουν, τελειώνουν. Δείχνει το παρελθόν, δείχνει ένα συμβάν το οποίο μας είχε γενικότερα πληγώσει. Εντάξει, και περνάει, δηλαδή φεύγει όλο αυτό το κομμάτι. Να σας πω τώρα δύο πραγματάκια μόνο για τον οροσκόπο, για να το επιλύσουμε ένα αυτό το θέμα. Ο οροσκόπος ενεργοποιείται από τη στιγμή της γέννησής μας. Αυτό που λένε ισχύει μετά τα 30 είναι λάθος. Μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες για ορισμένους ανθρώπους, σε μεγάλο βέβαια ποσοστό, ο οροσκόπος τελικά να είναι πιο ισχυρός από το ζώδιο. Αυτό πολλές φορές βλέπουμε ένα ζώδιο, ξέρω εγώ, άλλος είναι, λέω τώρα, ηχθής και είναι πάρα πολύ έντονος, ας πούμε, εντάξει, ή μπορεί να είναι και πολύ σκληρός, μπορεί και να έχει και ένα τσαγανό που λένε. Λοιπόν, και λες, μα καλά, συγγνώμη, ηχθής, μαθαίνεις ότι είναι ευαίσθητος και αυτός να βγαίνει, ναι, γιατί ο οροσκόπος του μπορεί να είναι Λέων, ας πούμε, ή μπορεί να έχει κάτι άλλο και να τον κάνει να έχει μια δυναμική, λέμε τώρα έτσι γενικά. Αυτό που ισχύει το εξής για μετά τα 30 είναι, όχι πάλι για όλους, ισχύει για ορισμένους και ορισμένες, προσέξτε τι θα πω, εγώ καιρός, Λέων, καρκίνι, μετά τα 30 τους, ο οροσκόπος μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρός λόγω καρμικών γεγονότων. Λόγω πατρογονικού κάρματος. Το αφήνω εκεί, δεν το συνεχίζω, είναι ολόκληρη ανάλυση. Εντάξει, εκεί όντως μπορεί να πηγαίνει. Δεν ισχύει για όλους, ισχύει για κάποιες ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό τώρα λοιπόν που κάνουμε και ξεκινάμε, είναι να ξεκινήσουμε με όσους έχετε. Όσοι, συγγνώμη. Όσοι από εσάς έχετε φωτιά στον οροσκόπο. Όταν μιλάμε φωτιά, εννοούμε ζώδια όπως είναι Κριός, Λέων, Τοξότης. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα, έχει να κάνει με ανεξαρτησία και βλέπουμε και ένα συμβολάκι που είναι το αλγίζ ή αλγκάζ. Αυτό εδώ πέρα είναι. Ένα πολύ ωραίο σύμβολο, γιατί έχει και ρουνικά σύμβολα αυτή η κάρτα ή το deck, που σημαίνει ευκαιρίες, πνευματικός πολεμιστής. Κράτησε το αυτό. Εντάξει. Προσοχή μόνο στην ψυχολογική πίεση και σε ανθρώπους που θέλουν να σας χειριστούν. Αυτό το βάζουμε εδώ πέρα. Μπορεί να αφορά το γάμα το Δέλτα. Εντάξει. Όνομα, επώνυμο, παρατσούκλι. Κάτι μπορεί το Δέλτα να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Εντάξει. Αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε το ρίξιμό μας. Πρόσεξε να δεις τώρα. Λοιπόν. Αν και έχω ανακατέψει, έχω κόψει, έχω κάνει. Λοιπόν, θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Θα κάνουμε ένα κλασικό σταυρό. Θα κάνουμε το πρώτο, το οποίο αυτό που θέλεις επιτέλους να μάθεις και είναι στο παρόν, θα πάρεις κάποια χαρούμενα νέα. Κράτα το αυτό, είναι πολύ καλό, είναι παρόν. Εδώ είναι το παρελθόν, το οποίο μας βγαίνει το 37. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το 37 εδώ, ο αριθμός 37 είναι ένα ξαφνικό γεγονός, το οποίο είναι ευχάριστο. Κάτι από το παρελθόν, αν το συνδυάσω, ας συνδυάσετε το και με την αρχή που είπα, κάτι τέλειωσε και εν πάση περιπτώσει κάτι ευχάριστο έχει βγει, κάποια γεγονότα, κάτι σύντομο το οποίο ολοκληρώθηκε. Είναι ok. 25, 37 και 4. Δες πώς
Όλα αυτά συνδυάζονται σε σένα. Όταν λέμε 25, εννοούμε, και το, εννοούμε 2 και 5, 7. 3 και 7 μας κάνει το 10, παίζει ρόλο και το 10, παίζει ρόλο και το 1. Κάνουμε μια ωραία αριθμολογική ανάλυση. Εδώ λοιπόν έχουμε για το μέλλον, το οποίο πέφτει ένας κρυός. Πρόσεξε να δεις τώρα εδώ. Θα σου πω πολύ γρήγορα. Ένας κρυός που σημαίνει ότι είναι εκεί για βοήθεια, για στήριξη. Μπορεί να είσαι εσύ κρυός, μπορεί να είναι ο οροσκόπος σου που λέμε, που είπαμε, μπορεί να είναι και το ζώδιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει. Αν δεν υπάρχει κάποιος, είναι ο συμβολισμός του κρυού, έτσι. Και ο συμβολισμός του κρυού θέλει να σου πει παρόρμηση. Εντάξει. Θέλει να σου μιλήσει για ευστροφία, για ενεργητικότητα. Θέλει να σου πει ότι κλείσε και το παρελθόν σου, ότι είναι ανοιχτό. Και εδώ πέρα, πάλι στο παρόν, έχουμε συζήτηση. Εδώ, αυτό το τραπέζι το στρογγυλό, με τον αριθμό 27 που μας κάνει και τον αριθμό 9, δες το. Στρογγυλό τραπέζι είναι ένα ευχάριστο τραπέζι, μπορεί να είναι μια έξοδος, μια διασκέδαση. Μπορεί να είναι και σοβαρές συζητήσεις, οι οποίες όμως σου δίνουν δύναμη. Είναι κάτι ευχάριστο. Ναι. Μαζί με τραπέζι, αυτό εδώ πέρα ο συνδυασμός τους, μας κάνει λοιπόν ότι εσύ μπορεί να μάθεις κάτι καλό, κάτι όμορφο, κάτι το οποίο θα σου δώσει και δύναμη. Εδώ ολοκληρώνεται κάτι ξαφνικό, να πάντα έχω ενός καλό και αυτό από το παρελθόν, κρυός. Όμως, πρόσεξε τώρα, Ταύρος, ο οποίος μπορεί να είναι φίδι. Όπα, sorry, να τα δεις λίγο καλύτερα. Ταύρη, ο οποίος είναι ανάποδα, που σημαίνει λίγο εμπόδιο εδώ. Φίδι, το οποίο όμως εδώ έχουμε ένα τριγωνικό, πρόσεξε τώρα πώς το κάνουμε, έτσι, τρίγωνο τραπέζι, που λύνονται πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία όμως μπορεί να έχουν καθυστέρηση, να είναι παρεξηγήσεις, να είναι λοιπόν κάποιες δυσκολίες. Εντάξει, και εδώ μπορεί να είναι και η εργασία. Άρα σημαίνει δυσκολίες, είδες πως τα διαβάζουμε, δυσκολίες λίγο στην εργασία, αλλά παρόλα αυτά όμως με δύναμη και ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση προχωράς. Τώρα, όσο αναφορά για το χρονικό διάστημα, δηλαδή για πόσο ισχύει αυτή η ερμηνεία, αυτό που έχω να σου πω, επειδή έχουμε τώρα κρυό στο ζώδιο, θα έλεγα ότι αφορά την περίοδο λίγο τώρα που έχει ξεκινήσει, και επειδή είναι ζώδιο της φωτιάς δηλαδή, θα έλεγα μέχρι και τον Αύγουστο. Εντάξει, εκεί, μέχρι εκεί. Τέλος Αυγούστου δηλαδή. Τα βλέπεις εσύ. Αυτά γίνονται και ζυμώσεις. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Θα τα ανακατέψω βέβαια και μετά. Θα κάνω κάποιο άλλο μετά ανακάτεμα. Το βάζουμε λοιπόν εδώ πέρα και πάμε στον αέρα. Ο αέρας με τον αριθμό ε, με αυτό το ιδιαίτερο σύμβολο το ρουνικό που είναι το αντσούζ, αριθμός 5 παίζει ρόλο, επικοινωνία, αλλαγές ο αέρας, άνοδος, ανανέωση, επιχειρηματικότητα κτλ. Εδώ, απλά για να το δεις λιγάκι, γιατί παίζει ρόλο, είναι το σύμβολο των αλλαγών. Εδώ η σημασία είναι δέχομαι δώρα, μηνύματα, αλλά και προειδοποίησεις. Περίοδος, μιας και βγαίνει με ποιμαντικές ικανότητες και δυνάμεις και διέστηση. Προσοχή και επαφή με ανθρώπους, με εξουσία και δύναμη. Κάποια ανώτερη δύναμη σε καθοδηγεί και σε προστατεύει κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τώρα, εδώ κόβω λίγο. Αυτό είναι το συμβολάκι το Ανσούς. Δεν λέω περισσότερα για να μην το... Λοιπόν, η διαδικασία στη Σκαλτζή είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα το ανακατεύμα, έτσι. Έτσι είναι η διαδικασία, έτσι πρέπει να το ανακατέψεις. Βέβαια, υπάρχει το μεγάλο άνοιγμα. Δεν κάνουμε το μεγάλο άνοιγμα για να πάρουμε γρήγορα μηνύματα. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία. Τα φέρνω. Ανακατεύω λίγο ακόμα για να ξεκινήσουμε το άνοιγμά μας, εντάξει. Όταν λέμε λοιπόν αέρας, εδώ μιλάμε για οροσκόπο, αν δεν ξέρεις οροσκόπο τότε πηγαίνεις κατευθείαν στο ζώδιο σου, ο οροσκόπος μπορεί να γίνει πιο ισχυρός από το ζώδιο, να το πω έτσι. Ξεκινάμε. Εδώ λοιπόν οι σκέψεις, λοιπόν έχει βγει ο αριθμός 57, λοιπόν, ο αριθμός 57... Αγαπημένοι, είναι ο δρόμος, είναι μία διαδρομή, είναι μία, κάπου σκέφτεσαι, θέλεις να πας, να μετακινηθείς, να προχωρήσεις, να κάνεις, έχει ένα είδος, ας το πούμε, ξεσηκώματος, δηλαδή να ξεσηκωθούμε ρε παιδί μου, να, κάπου να πάμε, κάποια αλλαγή να γίνει, αυτό είναι τουλάχιστον η σκέψη σου, είναι αυτό το οποίο εσένα σε προβληματίζει. Ανάποδο εδώ είναι το 56 που είναι ο έρωτας.
δεν σου πήγαν πολύ καλά αυτή την περίοδο τα ερωτικά γενικότερα, ή ίσως υπήρχε κάποια παρεξήγηση, κάποιος προβληματισμός, μια δυσκολία στην επικοινωνία, αυτό. Δεν πέτυχες αυτό που ήθελες. Εδώ λοιπόν από κάτω βγαίνει ένα ζηλεύον. Πρόσεξε να δεις. Όταν λέμε από κάτω, εννοούμε το παρελθόν. Μπορεί να είχε το παρελθόν σου πάρε δώσε με κάποιον λέον. Δεν ήταν σε κακό επίπεδο, ήταν σε καλό σχετικά επίπεδο. Το κακό ήταν αυτό εδώ ο Παρθένος. Μιλάμε ζώδιο οροσκόπο τώρα του ανθρώπου, ίσως κάποιος άνθρωπος, ο οποίος σε επηρέασε, όποιος και να ήταν αυτός, αλλά ανήκει όμως στο παρελθόν. Λέον σημαίνει δύναμη, σημαίνει λάμψη, σημαίνει αυτοπεποίθηση, σημαίνει αισιοδοξία. Το μέλλον σου λοιπόν, γιατί αυτή είναι η κάρτα του μέλλοντος, είναι αριθμός 32. Παίζουν ρόλο όλοι οι αριθμοί και τους κάνουμε μονούς αριθμούς. Αυτό το κάνουμε το 32, μας κάνει το 5. Παίζει ρόλο, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχει πάλι ένα 5. Δες πως όλοι αυτοί οι αριθμοί έρχονται και παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Εδώ το 32 λοιπόν είναι μια ανακοίνωση. Επίσης είναι η σάλπιγγα, είναι μια ανακοίνωση ενός γεγονότος. Μπορεί να είναι η αρχή ή το τέλος μιας υπόθεσης που περίμενες πάρα πολύ καιρό. Κάτι τελειώνει με τόσο κρότο, αλλά με τόσο ωραίο κρότο που λες, είναι αυτό που λες το yes, ναι. Μπιμπιπ, όλους σας, μπιμπιπ, αυτό. Κατάλαβες, ένα τέτοιο πράγμα. Βάζω μπιμπιπ, λοιπόν, καταλαβαίνεις εσύ τι θέλω να πω. Σας έσκισα όλους σας, όλους. Θα μου πει κάποιος, αυτό μπορεί σε κάποιες στιγμές στους ανθρώπους να είναι λίγο άσχημο. Όχι, θα σας πω, όταν έχουμε πιεστεί πάρα πολύ, όταν έχουμε αδικηθεί και έρχεται η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και δικαιοσύνη, ναι, υπάρχει και πνευματική δικαιοσύνη και καρμική και πραγματική και νομική και τα όλα και τα όλα. Κάπου λοιπόν, ναι, αισθανόμαστε ότι βγαίνει από μέσα. Πάντως είναι αυτό καλό. Εδώ λοιπόν τώρα, αν τα βάλω όλα μαζί, σημαίνει ότι μάλλον με κάποιον λέον ήρθε λοιπόν η δικαιοσύνη και σε βοήθησε να βρει τη δικαιοσύνη. Και είχε προβλήματα με ζώδιο Παρθένου. Μπορεί να ήταν σε θέμα διαζυγίου. Εδώ τώρα ο αριθμός 31, να το πω έτσι, που είναι η λύρα, που είναι ότι δεν πέρναγε καλά με αυτήν εδώ πέρα. Πάμε πάλι να δούμε το παρελθόν, το οποίο, όπα, χρηματάκια. Εδώ λοιπόν, αριθμός 18 είπαμε, τα κάνουμε και μόνο αριθμό 9, δηλαδή θα τα βάλεις όλα κάτω, θα δεις τους αριθμούς, να δεις πώς όλα αυτά έρχονται και συντονίζονται. 18 λοιπόν είναι πολύ καλό, διότι δηλώνει λεφτά, σημαίνει ότι κάτι πέτυχες, ότι ίσως χρειαστεί κάπου, εδώ είναι το παρόν, αυτό και αυτό είναι κάρτες που δηλώνουν το παρόν, που σημαίνει όμως ότι κάπου θέλεις να βάλεις πλώρη, δρόμο, κάτι να κάνεις, να σου ανοίξει ένας δρόμος για να βγάλεις χρήματα, ίσως μια νέα εργασία ή οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό είναι αρκετά καλό γενικότερα να το ξέρεις, γενικά τα χαρτιά είναι καλά. Αν πάμε λίγο το ανάποδο να δούμε τα εμπόδια σου, είναι μια απογοήτευση, κάτι το οποίο νόμιζες ότι είχε μέλλον και σου ήταν πολύ καλά μέσα σου για σένα. Ζώδιο Παρθένος μπορεί να είναι και μια γυναίκα η οποία χάλασε, μπορεί να είναι και πρόσωπο ή γυναίκα ή άντρας ο οποίος σου χάλασε, ανήκει στο παρελθόν όμως, την όλη ιστορία. Μπορεί να ανακατεύτηκε, έτσι. Για το ζώδιο της Παρθένου με την υπερανάλυση που έχει, μπορεί να βρεθεί ξαφνικά να γίνει από ένα άτομο το οποίο αναλύκανει, μπορεί να γίνει ένα άτομο δύστροπο, περίεργο, και που μπορεί να σε δώσει, να το πω έτσι, άνετα, να σε προδώσει άνετα. Γι' αυτό έχει βγει και εδώ ο ήλιος ανάποδα. Κάπου έχασες το φως σου, κάπου έχασες κάποια δύναμη και εδώ βεβαίως ο ήλιος μπορεί κατά κάποιο τρόπο, επειδή ο ήλιος σαν, εδώ είναι ένα αστρολογικό ας πούμε, μάλλον όχι, σημαίνει κάπου έχασες τη χαρά σου, τη δόξα, όλο αυτό το οποίο ήθελες, έτσι, αυτό. Το μέλλον όμως είναι εξαιρετικά καλό. Έρχεται δηλαδή με πάταγο. Έρχεται με πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Θα τα βάλουμε εδώ. Η γη. Σταθερότητα. Εντάξει. Συντήρηση. Ασφάλεια. Κέρδη. Να το δεις κιόλας εδώ. Έχει ένα πολύ ωραίο σύμβολο, θα το δούμε. Αξίες, βέβαια θέλει το χρόνο του για όλα αυτά να γίνουν, που σημαίνει και προστασία, και θα ξαναδείς εδώ, γονιμότητα, το ingus. Ingos, ingus, ανάλογα τώρα με τη διάλεκτο. Λοιπόν, είναι επιθυμίες, προσωπικέ, είναι το ένστικτο, νέα ξεκινήματα, έχεις τη δύναμη των αποφάσεων, έτσι. Είσαι σε ένα κύκλο γενικότερα μετατροπής όπου αλλάζουν τα πράγματα, ένα πολύ ωραίο σύμβολο. Δες, όπως και στους υπόλοιπους ξέχασα να το πω αλλά το λέω τώρα εδώ, δες αν αυτό το σύμβολο το έχεις κάπου κυρίως στα χέρια σου, στην παλάμη σου.
Διότι τότε σημαίνει ότι είσαι ένα άτομο αρκετά πνευματικό και ένα άτομο το οποίο θέλεις να φροντίζεις ή κάνεις και επάγγελμα με φροντίδα, κάτι φροντίζεις, έτσι. Άλλος ανθρώπος. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος επαγγελματίας. Μπορεί να φροντίζεις μία μάνα, ένα πατέρα και να το κάνεις με πολύ αγάπη. Εντάξει. Να τον στηρίζεις, να την στηρίζεις. Εδώ βεβαίως και μου βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μου βγήκε βέβαια και μια μεγάλη πόρτα, ήταν η καλή πόρτα, δεν θα το συνεχίσω όμως, διότι το έπιασα κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ας το ανακατέψω λίγο έτσι, ας κάνω λίγο και το κυκλάκι, για πολύ λίγο. Ωραία. Είπαμε, είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνεται έτσι. Και πάμε τώρα να δούμε. Λοιπόν, ας ανακατέψω λίγο ακόμα. Κάτι μου βγήκε, ανακάτεψε λίγο ακόμα. Ζήτα, γράμμα ζήτα εδώ. Ό,τι παίζει ρόλο σε σένα. Αριθμός 6, όπου παίζει αυτό. Και θα έλεγα σε ένα επίπεδο και τον αριθμό 9. Το ανάποδό του. Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ τώρα. Εδώ τι έχουμε. Α, έχουμε μία σκάλα. Πρόσεξε να δεις. Εδώ αυτή η σκάλα που με τον αριθμό 14 είναι μαρμαρίνη. Αυτή εδώ. Πω, κάνουμε λίγο χώρο. Αυτή εδώ η σκάλα είναι μαρμάρινη. Είναι η επιτυχία. Συνήθως έχει να κάνει με άνοδο. Έχει να κάνει με άνοδο στα επαγγελματικά μας. Εντάξει. Το παρελθόν, εδώ είναι παρόν, εδώ είναι το παρελθόν. Παίζει ρόλο φυσικά και το 14. Εδώ τι έχουμε, έχουμε το 8. 8, ό,τι σημαίνει, όμως έχουμε και μια ξανθιά γυναίκα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε πρόσωπο. Εδώ υπάρχει, έχει βγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, κυρίως γυναίκα. Έχει βγει ένας άντρας, ο οποίος είναι ανάποδος, κάτι σου είχε εναντιωθεί. Σου εναντιώθηκε ίσως στη σκάλα την ξύλινη που είχε να κάνει γενικά με την επιτυχία και ήθελε να σε τραβήξει κάτω. Μπορεί να είσαι εσύ εδώ, μπορεί να είσαι εσύ η γυναίκα. Αν είσαι άντρας, μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία σε στηρίζει όμως. Εντάξει, δεν είναι αρνητικό εδώ. Ο άντρας είναι το αρνητικό. Οπότε, για σένα που ρίχνουμε. Και έχουμε πει, λέμε ο ζώδιο, ο οροσκόπο όμως της γης, που αφορά εγώ καιρό, Ταύρο, Παρθένο. Υπάρχει εδώ ένας άντρας, ξανθός κυρίως, ανοιχτών χρωμάτων, ο οποίος σου δημιούργησε αρκετά εμπόδια. Όμως είναι παρελθόν, έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει αυτό που ήταν να περάσεις. Όπα, πάμε στο μέλλον, έλα εδώ τώρα να δεις. Το μέλλον λοιπόν. Μας βγαίνει η πυραμίδα και βγαίνει και ο αριθμός 36. Λοιπόν, είναι μία πολύ καλή κάρτα προστασίας, η πυραμίδα, με ό,τι σημαίνει για τις πυραμίδες γενικότερα και στους κρυστάλλους και στους οργονίτες. Είναι ενέργεια, συγκέντρωση, είναι προστασία. Κάτσε να σκεφτώ, να, τι άλλο μου έρχεται. Καταφύγιο. Ηρεμία, ένας τόπος όπου εσύ κάπου, δηλαδή το 36 μας κάνει το 9, δεν είναι τυχαίο που είπα λοιπόν και το 9, κάτι ολοκληρώνεται κάπου, κάτι πρέπει να αλλάξει γενικότερα, όμως έχεις όλη την προστασία, την κατεύθυνση, την πηξίδα η οποία θα σε οδηγήσει, αν θέλεις, το ένστικτό σου ή και αυτή η γυναίκα που θα σε βοηθήσει με συμβουλές που σε αγαπάει να προχωρήσεις και να βρεις την ηρεμία σου, να βρεις το δρόμο σου, τη διαδρομή σου. Μπορεί, θα έλεγα, εδώ πέρα και το κάρμα σου και το πεπρωμένο. Για να δούμε και την υπόλοιπη κάρτα, να δούμε και τα υπόλοιπα. Και εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε τον αριθμό 23, που ο αριθμός 23 μαζί με αυτή εδώ πέρα τη γυναίκα. Λοιπόν, έχει να κάνει με μία ίδια γυναίκα. Εντάξει. Θα μου πεις, θα κάνω παιδί, ξέρω εγώ, γιατί κάποιες μπορεί να πείτε, μα είμαι σε ηλικία, είτε άντρας είτε γυναίκα. Όταν λέμε έγκυος, ναι, μπορεί να σημαίνει παιδί, όμως μπορεί να σημαίνει και η εγκυμοσύνη ενός γεγονότος το οποίο θα μας οδηγήσει να πετύχουμε πράγματα. Μπορεί να είναι μια επαγγελματική επιτυχία, γι' αυτό υπάρχει άνοδος εδώ και είναι και το ίδιο χρώμα, εντάξει, και επειδή αφορά το παρόν και το παρόν, σημαίνει λοιπόν και το ίδιο χρώμα, σημαίνει και συντονισμό, σημαίνει άνοδος, σημαίνει επιτυχία, σημαίνει συνεργασία, σημαίνει βελτίωση ή ανεβαίνεις μια σκάλα. Μπορεί να σημαίνει και ένας γάμος μετά, ένας αναγκαστικός, να το πω, και αυτό μια επιτυχία είναι, έτσι. Το να παντρευτείς έναν άνθρωπο που θα θες να ζήσεις μια ζωή μαζί του και να τα έχεις βρει και να τα έχετε συντονιστεί. Και ναι, να είναι η γυναίκα έγκυος και τα λοιπά, είναι και αυτό ευτυχία, είναι μεγάλη επιτυχία γενικότερα.
Τα εμπόδια σου που πρέπει να προσέξεις είναι, εδώ είναι οι παρεξηγήσεις και τα προβλήματα όσον αφορά γενικά στις σχέσεις μέσα. Να προσέξεις έναν άντρα ο οποίος είναι ανοιχτών χρωμάτων, αλλά δεν είναι εκεί για καλό. Εδώ λοιπόν ανάποδα έχουμε τον αριθμό 35 και ο αριθμός 35 είναι μια εκκλησία, όπου εδώ σημαίνει ότι εδώ σημαίνει η εκκλησία, σημαίνει προστασία, σημαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας, σημαίνει η πνευματικότητα, σου έχει βγει σαν εμπόδιο ανάποδα. Τι ερμηνεύουμε εδώ? Κυρίως ερμηνεύουμε το όρθιο κομμάτι, έτσι, αλλά σου λέω κάποια προβληματάκια τα οποία αντιμετώπισες στο παρελθόν. Και βέβαια μια σκάλα με αυτόν τον άνθρωπο, τι έγινε? Σε κατέβασε από τη σκάλα, αναγκάστηκες, χωρίσατε, γνώρισες κάποιον άλλον, γνώρισες ένα άλλο παιδί, μπορεί να είναι και αυτό στην ιστορία, έτσι. Όμως, το θετικό που κρατάμε, το σημαντικό που κρατάμε, είναι η πυραμίδα. Και η πυραμίδα δείχνει δύναμη, η σκάλα δείχνει άνοδο, εδώ δείχνει υπάρχουν κάποια καινούρια πράγματα, μπορεί και η εγκυμοσύνη, μπορεί και η ερωτική πράξη και κατά λάθος έγινε, καλά κατά λάθος δεν υπάρχει, τέλος πάντων. Λοιπόν, και μία γυναίκα εδώ πέρα που σε βοηθάει. Έλα, όλα καλά, μια χαρά. Το έχεις λοιπόν. Άνοδος και προστασία. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Νερό λοιπόν. Ένα λεπτό. Το νερό που έχει να κάνει με το συναίσθημα, να το δούμε εδώ, είναι το γράμμα ήττα, αριθμός 7, παίζει ρόλο και αριθμός 7. Αυθονία, αρμονικές σχέσεις, υγεία, έχει να κάνει με την υγιεινή υγεία, εξαγνισμός, εξαγνισμός ξέρετε τώρα, μπορεί να είναι ακόμα και το λιβανίζω, έτσι. Θεραπεία και έχει ένα πολύ ωραίο ρουνικό σύμβολο, να σας το δείξω, το οποίο λέγεται Perth. Το Perth λοιπόν σημαίνει μυστήριο, σημαίνει μύηση, είναι το μυστικό. Είναι ένα ιερατικό σύμβολο του μυστηρίου, θεόπνευστο, που σημαίνει ότι απελευθερώνει πράγματα, παίρνεις στα χέρια σου το πεπρωμένο και προχωράς. Στο αρνητικό σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, μπαίνεις στα ίδια και στα ίδια τα σφάλματα, αυτό να προσέξεις, όμως εδώ έχει να κάνει η επίτευξη του πεπρωμένου. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό γενικότερα. Μας δίνει αυτή τη δύναμη το νερό, η δύναμη του νερού που ισχύει για όλα τα ζώδια. Μην ξεχνάτε, βλέπουμε οροσκόπο. Αν θυμάσαι τον οροσκόπο, τότε βλέπεις το ζώδιό σου. Τα ζώδια του νερού λοιπόν είναι... μου ήρθε να πω πρώτα τους ιχθύς, μετά είναι ο καρκίνος και μετά είναι ο σκορπιός. Τώρα, γιατί τα είπαμε αυτή τη σειρά λίγο ανάποδα, μάλλον παίζει κάποιο ρόλο. Ωραία. Ένα λεπτό να μου δώσεις. Τώρα λίγο να τα ανακατέψω γιατί αυτή είναι και η όλη διαδικασία. Εντάξει. Λοιπόν. Και πάμε τώρα εδώ. Μισό λεπτό. Να δούμε λιγάκι. Τι έχει να μας πει το νερό. Τώρα, αν θέλεις, τώρα το λέω βέβαια στο ζώδιο του νερού, τώρα μου ήρθε. Αν θέλει, μπορεί κάποιος βέβαια, okay, εντάξει, να κάνει και ένα συνδυασμό ζωδίου και οροσκόπου. Αλλά τέλος πάντων, ας το δούμε τώρα. Εδώ έχει βγει αυτός ο άντρας, λοιπόν. Εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Δες τώρα μυστήρια πράγματα που συμβαίνουν. Είπα άντρας και στο προηγούμενο ρίξιμο είπα άντρας, ενώ είναι μία γυναίκα. Εδώ τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι αφορά και άντρα και γυναίκα. Αφορά και τους δύο λοιπόν. Ο διαχωρισμός εδώ υπάρχει ότι είναι και άντρας και γυναίκα. Είναι εδώ μια γυναίκα λοιπόν, μην μπορεί και άντρας, όπου είναι εκεί για να σε βοηθήσει ή είναι στο παρόν. Εντάξει, μπορεί να είσαι και εσύ κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει ο αριθμός 7, δες, υπάρχει ο αριθμός 7, ένα συντονισμός καλός. Οριμότητα, δύναμη, συνέχεια, σημαίνει ξυπνάδα, εμπειρία. Για να κατέψουμε λίγο και να προχωρήσουμε στο επόμενο, το παρελθόν. Ο αριθμός 11. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο αριθμός 11 είναι ένας διαβήτης με ένα τρίγωνο. Το ξύ, όχι δεν σημαίνει ταξίνο, εντάξει. Σύμβολο δουλειάς, επαγγελματικά. Μπορεί να δείχνει επιτυχία γενικότερα στα επαγγελματικά σου. Εδώ τώρα σημαίνει και παρελθόν. Κάτι ολοκληρώνεται το παρελθόν, κάτι το οποίο υπήρχε μία συνεργασία, κάτι ολοκληρώθηκε, αλλά
Εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει το ξύ που σημαίνει ξανθό άτομο και υπάρχει εδώ πέρα ένα ξανθό άτομο, μπορεί να είναι γυναίκα ή άντρας, ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει ή να σε βοήθησε στο παρελθόν. Κάποια βοήθεια υπάρχει εδώ, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, κάποια βοήθεια. Το αντίστοιχο είναι εδώ ότι υπάρχει και ένα εμπόδιο με αυτή τη γυναίκα που είναι το αριθμός 8, που είναι νεαρή ξανθιά γυναίκα που μπορεί να τη γνωρίζεις και δεν σε βοηθάει και τόσο πολύ στο κομμάτι, ας το πούμε, της εργασίας και μπορεί να συνεργάζεται και με ένα άτομο μελαχρινό για να σου φέρει κυρίως εμπόδια. Το μέλλον σου είναι πολύ καλό. Τώρα, εδώ γενικότερα, με τη σάλπιγγα που υπάρχει, δείχνει ότι μαθαίνεις, πετυχαίνεις, νικάς, κάτι καλό γίνεται, έτσι. Κάτι όμορφο, κάτι καλό, κάτι που το περίμενες καιρό. Ο αριθμός εδώ πέρα τώρα 52, ωραία λοιπόν. Έχουμε νερό βέβαια στοιχείο και εδώ, πολύ καλό και αυτός ο συντονισμός. Ο αριθμός 52 είναι που δείχνει το πλοίο, το κάνουμε 7, έτσι. Και πρόσεξε να δεις, θέλω να το παρατηρήσεις αυτό. 7, 7, 7, γιατί 5 και 2 μας κάνει 7, εντάξει. Εδώ τώρα τι έχουμε. Το πλοίο. Το πλοίο λοιπόν, που θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα και θα πάει αλλού, μπορεί ένα ταξίδι, να είναι ένα πρόσωπο που έχει σχέση με τη θάλασσα, μπορεί εδώ πέρα αυτό το πρόσωπο, κυρίως μπορεί να είναι, συγγνώμη να το πω έτσι, γιατί το είπα προηγουμένως, μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι και άντρας. Έρχεται, είπας να τον δεις, να την δεις, μπορεί να είναι μια συνάντηση, μπορεί να είναι επαγγελματικό ταξίδι, μπορεί να είναι η μάνα μου, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι επίσης διάφορα πράγματα. Αφορά όμως κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας, έτσι, δεν είναι νεαροί. Τα εμπόδια σου από την άλλη, αν να πάω στα εμπόδια λίγο να τα δούμε, με τον αριθμό 51 εδώ, είναι ότι επειδή έχουμε ένα συνδυασμό σελήνης και ανάποδα της λύρας, μπορεί να υπήρχε ένα άτομο το οποίο να ήταν καλλιτέχνης και να έχει αρρωστήσει. Και η δουλειά σου, παρόλο που είχες εμπόδια και δυσκολίες, ήταν να το βοηθήσεις. Εδώ σημαίνει επίσης και η ανάποδα η λύρα, σημαίνει δυσαρμονία, κάπου δηλαδή δεν σου ήταν τα πράγματα. Η σελήνη σημαίνει επίσης και αρκετή συναισθηματική φόρτιση. Κάποιο άτομο, το οποίο ίσως, γιατί η σελήνη εδώ είναι περίεργη, έτσι, κάποιο άτομο το οποίο ήθελες να συνδεθείς με αυτό, να κάνεις, να επικοινωνήσεις, να τα πεις, κάπου σου έφερε κάποια εμπόδια. Αυτό εννοώ, εντάξει. Σου έφερε εργασίες και εμπόδια και στο επαγγελματικό σου τομέα, ήρθε η δυσαρμονία και μπορεί εδώ να σε στεναχώρησε. Όμως, ισχυρό κομμάτι εδώ είναι η σάλπιγγα, που είναι και το μέλλον σου. Και η σάλπιγγα έρχεται και σου λέει νίκη. Είναι πολύ καλό αυτό, πολύ ξεκάθαρο. Ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν το αφήνεις πίσω, ό,τι σε πλήγωσε, ό,τι σε στεναχώρησε, άστο, πηγαίνεις full ώστε να πετύχεις και να νικήσεις και να πετύχεις πολλά πράγματα. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το θέμα είναι αν σου άρεσε. Αν σου άρεσε, γράψε κάτω από το βίντεο. Είδες, ήταν ένα σύντομο βίντεο, πολύ αναλυτικό. Πήγαμε κατευθείαν στην καρδιά, right to the point που λένε και στα ελληνικά. Πολύ δυνατό, πολύ ξεκάθαρο. Και ετοιμάσου, γιατί υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που θα κάνω. Θα κάνω ωραία πραγματάκια, θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.